Κώστα, σε βρίσκουμε στα παρασκήνια της φωτογράφησής σου για το Έψιλον. Θέλεις να μου πεις λίγα πράγματα για το τι θα κάνεις εσύ στο Έψιλον? Παρόλο που είσαι από το Έψιλον, δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Είναι βάση συμβολέου. Θα κάνω ένα τηλεοπτικό σοου, ένα τηλεπαιχνίδι, νεανικό. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα το κάνω. Όσοι έχουν βρει νόημα στη λέξη αγάπη. Πώς νιώθεις λοιπόν στο που το επόμενο σου βήμα είναι κανονική παρουσίαση, κανονικός παρουσιαστής τηλεοπτικού σοου? Έχω λίγο άγχος, γιατί η δουλειά μου τραγουδιστής είναι ουσιαστικά, που αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι παρατάω το τραγούδι και ξαφνικά γίνομαι παρουσιαστής. Μου δίνεται μια ευκαιρία να κάνω ένα κόνσεπτ που αγαπώ πάρα πολύ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλω τα δυνατά μου και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα όμως. Έψιλον, όπως έκπληξη. Θέλω να μου πεις την πρώτη σου αντίδραση όταν σου έγινε η πρόταση για το τηλεοπτικό σοου στο Έψιλον. Είπα να το ξανασκεφτούν. Αν θέλουν να μπλέξουν μαζί μου. Όχι. Ήτανε, χάρηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμασταν πάρα πολύ το κόνσεπτ της εκπομπής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κάνω. Πόσο καιρό θα σε δούμε? Το Μάρτιο ξεκινάει, 15 Μαρτίου. 15 Μαρτίου ξεκινάει από το συχνότητα του Έψιλον. Ώρες και μέρα ακόμα δεν ξέρω. Είναι θέματα του Έψιλον αυτά. Αρκεί να μην είναι Σάββατο και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή που δουλεύω στο Ποσειδόνι. Που θα δουλεύω στο Ποσειδόνι. Το δεν το λες εμένα για να το μεταφέρω. Όχι, όχι, εντάξει, το ξέρουν. Να σε καλωσορίσουμε λοιπόν στην οικογένεια του Έψιλον. Να με καλωσορίσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πάμε καλά. Θα τα πάμε σίγουρα, γιατί ήδη τα πάμε καλά. Η εκπομπή να πάει καλά. Να φανώ αντάξιος της πρότασης και της εμπιστοσύνης του Έψιλον.